αλλάξει το νόμο αυτό, αλλά την ίδια ώρα έχουμε και την απόφαση, μετά από πολλές πιέσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, να συνταξιοδοτήσει τον καθηγητή του, τον κύριο Νιαζή. Έχουμε μαζί μας, και είναι χαρά μας, τον πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, τον καθηγητή, τον κύριο Τάσο Χριστοφίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε πρίτανη. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και θέλαμε έτσι τη δικιά σας σοφία για το θέμα αυτό. Φαίνεται ότι οι πιέσεις ήταν πάρα πολλές, οι πιέσεις που ασκήθηκαν. Θεωρείτε ότι παρανομήσατε ως Πανεπιστήμιο, κύριε καθηγητά? Καθόλου, κύριε Τρόπουλε. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θεωρεί ότι έχει παραβιάσει την ουσία και το πνεύμα του νόμου. Να μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή τοποθέτηση εν είδη πληροφόρησης. Το άρθρο 70 του Συντάγματος προνοεί αξιβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή ή του υπουργού και της ιδιότητας της θέσης επαμοιβή σε οργανισμό δημοσίου δικαίου. Και το σκεπτικό εκεί είναι ότι εγείρονται θέματα σύγκρουσης συμφέροντος όταν ο βουλευτής ή ο υπουργός καλείται να πάρει αποφάσεις για θέματα του οργανισμού από τον οποίο προέρχεται. Στην περίπτωση του ευρωβουλευτή δεν υπάρχει τέτοια σύγκρουση συμφέροντος. Ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου δεν χειρίζεται θέματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν χειρίζεται θέματα ενός άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου μιας χώρας. Επομένως εκεί δεν υπάρχει καθόλου θέμα ασυμβιβάστου και είναι γι' αυτόν τον λόγο που όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν θέτουν θέμα ασυμβιβάστου μεταξύ της ιδιότητας του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ιδιότητας του καθηγητή Πανεπιστημίου. Μάλιστα σε αρκετές χώρες επιτρέπεται ο καθηγητής Πανεπιστημίου να συνεχίζει να είναι επαμοιβή. Επομένως, τι έχει γίνει? Το 2004, όταν η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε μια νομοθετική ρύθμιση, ένας νόμος περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2004. Και στο άρθρο αυτό λέει ότι το αξίωμα του μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ασυμβίβαστο με τα αξιώματα, την ιδιότητα, τη θέση με τα οποία είναι ασυμβίβαστη και η ιδιότητα του βουλευτή. Δυνάμει του άρθρου 70 του Συντάγματος. Δηλαδή παραπέμπει ο νόμος του 2004 στο Σύνταγμα. Και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνω. Ουσιαστικά ο νόμος του 2004 τροποποιεί το Σύνταγμα, βάζοντας επίσης τη λέξη ευρωβουλευτής μαζί με τις λέξεις βουλευτής και υπουργός. Επομένως υπάρχει εδώ ένα θέμα, αν θέλετε, μιας αβαρίας, να μην την πω παρανομίας τέλος πάντων. Αλλά καταρχήν είναι, κύριε καθηγητά, εδώ συμφωνούν όλοι ότι εδώ μιλάμε για αναχρονιστικό, έτσι, αναχρονιστική διάταξη. Μα είναι αυτό που βλέπουμε, κύριε Δημητρόπουλε, όλοι μηνούν για αναχρονισμό. Γιατί δεν αλλάζει? Όλοι το επισημάνουν, αλλά όλοι θέλουν να εφαρμοστεί ένας αναχρονιστικός νόμος. Να ρωτήσω κάτι. Αν μου επιτρέπετε να σημειώσω ότι στο παρελθόν κάποιοι νόμοι οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί είχαν γίνει ανενεργοί. Και να θυμίσω το νόμο περί υποχρεωτικής ψηφοφορίας. Υπήρχε υποχρεωτική ψηφοφορία. Ο νόμος ήταν εκεί. Έχει ξεπεραστεί, δεν εφαρμοζόταν. Μετά εκ των υστέρων, αργότερα, πάρα πολλά χρόνια μετά, έγινε η αλλαγή της νομοθεσίας και έχει γίνει η ψηφοφορία προαιρετική. Όμως, να πω το εξής, ότι το άρθρο 16 του νόμου του 2004, σύμφωνα με νομική συμβολή που έχουμε πάρει από έγκριτη συνεγματολόγο, παρουσιάζει προβλήματα, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, παραβιάζει την αρχή της ισότητας και επομένως εάν το θέμα αχθεί ενώπιον του δικαστηρίου είναι πολύ πιθανόν αυτός ο νόμος να κριθεί αντισυνταγματικός. Όμως, πάντως να ξέρετε, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι ο κύριος Νιαζή θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ναι, κατά της απόφασης αυτής.
θα προσφύγει. Και είναι γι' αυτόν τον λόγο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μη έχοντας την δυνατότητα το ίδιο να προσφύγει στο δικαστήριο για να εκριθεί ο νόμος, προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια να συμμορφωθεί, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών με το γράμμα του νόμου. Επαναλαμβάνω, το Πανεπιστήμιο δεν έχει παραβιάσει την ουσία του νόμου. Συμμορφώνεται όμως με το γράμμα του νόμου, ούτως ώστε να κριθεί αυτή η περίπτωση δικαστικά. Και θεωρώ αυτό το περίφημο γράμμα του νόμου, αυτό το περίφημο γράμμα του νόμου, κύριε καθηγητά, πόσες φορές έτσι μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα αυτό το γράμμα. Το θέμα είναι η ουσία, το θέμα είναι η ουσία και το πνεύμα του νόμου. Είναι το γράμμα. Είμαστε σε μια χώρα, που μετρούν οι τύποι, μετρούν τα επουσιώδη. Και δεν επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά. Το θέμα είναι το πνεύμα. Το πνεύμα και η ουσία. Όχι το γράμμα. Έτσι. Κύριε καθηγητά, πιστεύετε, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από αυτήν την ιστορία? Να σας πω το εξής. Ο συνάδελφος, ακόμη και πριν την τοποθέτησή του, μου έχει πει ότι ένιωθε τρομερά δυσαρεστημένος από το γεγονός ότι κυνηγείται λόγω της καταγωγής του. Να σημειώσω το εξής. Στο παρελθόν το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχώρησε άδεια άνευ αποδοχών σε δύο άλλους συναδέλφους και ανέλαβαν αξίωμα. Στον συνάδελφο Γιώργο Γεωργή, ο οποίος πήρε άδεια άνευ αποδοχών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και διορίστηκε πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα από τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Ο άλλος συνάδελφος, ο Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος επίσης έτυχε άδεια άνευ αποδοχών, διορίστηκε πάλι πρέσβης στην Αθήνα από τον αείμνηστο Δημήτρη Χριστόφια. Για αυτούς τους δύο συναδέλφους δεν υπόθηκε τίποτε, δεν αφισβητήθηκε το δικαίωμα τους να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών και δεν έγινε το παραμικρό. Στην περίπτωση του συναδέλφου μας, του Νιαζίκη Ζηλιουρέκ, έχουν ξεσηκωθεί διάφοροι και επικαλούνται την νομιμότητα. Παραλαμβάνω, εμείς θεωρούμε δεν έχουμε παραβιάσει την ουσία του νόμου. Και ο άνθρωπος χτες έκανε και δηλώσεις και είπε ότι 27 χρόνια με πολεμούν, με σκοφαντούν και ήθελαν να με διώξουν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και λέει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως νομίζω ότι πρέπει, δεν είναι μόνο τώρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την υπόθεση Νιαζή, θα πρέπει να εξχρονιστεί ο νόμος όσον αφορά το ασυμβίβαστο, διότι έτσι εγκλωβιζόμαστε στο γράμμα και όχι στην ουσία και στο πνεύμα του νόμου. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Δημητρόπουλε, για αυτόν τον λόγο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει στείλει πρόταση νομοσχέδιων τροποποίησης νόμου στον Υπουργό Παιδείας, που είναι και ο αρμόδιος υπουργός, ώστε να προχωρήσει αυτή η συνταγματική ρύθμιση. Και εδώ θα φανεί αν όλοι αυτοί οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι ο νόμος είναι αναχρονιστικός θα το στηρίξουν ή όχι. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει επιτέλους και η Κύπρος να εξυγχρονιστεί σε αυτόν τον τομέα και να αναφέρω χαρακτηριστικά αυτά που είπα χθες και στη Βουλή. Στην Ελλάδα, πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και καθηγητής πανεπιστημίου ταυτόχρονα. Κώστας Σιμίτης, πρωθυπουργός και καθηγητής Πανεπιστημίου ταυτόχρονα. Ευάγγελος Βενιζέλος, υπουργός εξωτερικών και καθηγητής Πανεπιστημίου ταυτόχρονα. Άγγελος Συρίγος, ο νυν υφυπουργός παιδείας και καθηγητής Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει εκεί το ασυμβίβαστο, δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πού υπάρχει πρόβλημα? Στην Κύπρο. Στην Κύπρο που γίνονται τόσα, αλλά δυστυχώς έχουμε επικεντρωθεί σε μια τυπική, αν θέλετε, παραβίαση ενός νόμου. Έχετε δίκιο. Πρέπει να αλλάξει. Το μόνο σίγουρο πρέπει να αλλάξει. Τώρα, μια και σας έχω στην γραμμή, κυρία καθηγητά,